τον Πειραιά και το τι γίνεται και στους Καραμαγκά. Με ποια σειρά τα θέλουμε? Πάμε λοιπόν με την σειρά που εσείς επιλέγετε, γιατί θα μιλήσουμε για όλα. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τον Πειραιά που ήταν το τελευταίο που είδαμε, ο Πειραιάς, όπως είχαμε πει, αδειάζει με ορίζοντα την αρχή της τουριστικής περίοδου του Πάσχα. Παρά τις κραυγές τις οποίες ακούγαμε επί μήνες, μπάτε με τα μάτια, αρρώστε τον Πειραιά, εμείς επιμείναμε στην λογική ότι με πειθό, με φυλάδια και με κατασκευή αξιοπρεπών χώρων διαβίωσης, όπως είναι αυτός ο Σκαραμαγκά, και με την μέθοδο των συγκοινωνούντων δοχείων κατά κάποιο τρόπο, θα εκτονωθεί η κατάσταση από το λιμάνι. Αυτό γίνεται. Ο Σκαραμαγκά σε πλήρη ανάπτυξη θα χωράει σχεδόν 3.500 άτομα. Πότε περίπου, ναι, το περιμένουμε? Πότε, γιατί αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω, συμβαίνει το εξής, κύριε Κυρίτση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να φύγουν από τον Πειραιά, αλλά δεν είναι έτοιμοι όλοι οι οικίσκοι για να μείνουν μέσα στο Σκαραμαγκά. Διότι τους είπανε ότι ελάτε, είναι καλά, τους πείσατε. Και είναι και ένα θέμα αυτό, κύριε Κυρίτση. Δηλαδή ότι μέχρι τώρα δεν φεύγανε οι άνθρωποι από τον Πειραιά, διότι δεν ήταν πιστική η εναλλακτική πρόταση. Σας κατηγορούν λοιπόν για αυτόν τον λόγο ότι ήσασταν και ανέτοιμοι. Η ετοιμότητα στην διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων σε καθεστώς οικονομικής στενότητας είναι ένα πράγμα που σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Το γεγονός ότι έχει κατορθώσει αυτή την υποδομή και την φτιάχνει το ναυτικό δουλεύοντας μέρα και νύχτα με τους προβολείς σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το υποτιμάμε. Η Ελλάδα δεν έχει τις οικονομικές ή τις κατασκευαστικές δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών, ας πούμε, ή της Γερμανίας. Με βάση τις δυνατότητές μας, λοιπόν, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από την πορεία με την οποία προχωρούν τα έργα. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος εβδομάδας, τουλάχιστον άλλος τόσος κόσμος θα έχει μεταφερθεί από τον Πειραιά στον Σκαραμαγκά. Ταυτόχρονα, αξιοποιούμε και άλλους χώρους φιλοξενίας. Υπάρχει και στα Ινόφυτα μία δομή η οποία τελειώνει και η οποία επίσης θα είναι αρκετά υψηλού επίπεδου, ώστε χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια ο κόσμος να δέχεται να πάει και να μείνει εκεί. Πρέπει να θυμίσουμε ότι οι δομές φιλοξενίας που αφορούν την υπηρετική χώρα είναι ανοιχτές δομές φιλοξενίας και δεν έχουν κάποια στοιχεία υποχρεωτικότητας τα οποία υπάρχουν στα νησιά. Μάλιστα. Πάμε στην Ιδωμένη τώρα. Πάμε στην Ιδωμένη. Όπως είδαμε το τελευταίο διήμερο, πάλι υπάρχει μετακίνηση κόσμου για πρώτη φορά εθελοντικά και τόσο μαζικά. Είσαστε ικανοποιημένος από τον αριθμό των ανθρώπων που αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την Ιδωμένη? Ναι, αν φεύγουν. Γιατί σε σχέση με τον κόσμο που βρίσκεται πάνω, μάλλον είναι λίγος ο κόσμος. Αν φεύγουν 500 άνθρωποι την ημέρα, φυσικά και είμαστε ικανοποιημένοι, διότι αυτό έχει να κάνει και με τις δυνατότητες εγκατάστασής τους σε καλές δομές φιλοξενίας. Έχει μια σημασία να το επαναλάβουμε ποια ήταν η λογική με την οποία δουλέψαμε όλο αυτό το διάστημα. Από τη στιγμή και μετά που άρχισε να εγκλωβίζει το κόσμο στην Ελλάδα, το πρώτο που μας ενδιέφερε ήταν να μπορεί ο καθένας να έχει από πάνω του μια σκηνή στο υποτυπώδη, μια χημική τουαλέτα και τρία γεύματα την ημέρα. Σε δεύτερη φάση έπρεπε αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις ή νέες εγκαταστάσεις να είναι πολύ καλύτερων προδιαγραφών, όπως αυτές οι οποίες φτιάχνονται τώρα στο Σκαραμαγκά. Δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα μαζί, δηλαδή και πολύ καλές εγκαταστάσεις και πολύ γρήγορες. Η επιλογή η οποία έγινε ήταν να φτιάξουμε θέσεις φιλοξενίας και σιγά σιγά να τις βελτιώνουμε. Άρα λοιπόν και στην Ιδωμένη εσείς έχετε έναν χρονικό ορίζοντα για το πότε θα αποσυμφορηθεί η περιοχή? Γιατί δεν πάει άλλο. Νομίζω ότι και εσείς το λέτε πλέον. Πάλι με την μέθοδο των συγκοινωνούντων δοχείων. Και από ό,τι γνωρίζω προκυρήσεται κιόλας αυτές τις μέρες, ενδεχομένως και σήμερα, ένας διαγωνισμός για κάποιους χώρους εμπορικούς ή βιομηχανικούς παρυφές Θεσσαλονίκης που έχουν ήδη εγκαταστημένη μια υποδομή, δηλαδή ίδρυυση, ηλεκτροδότηση, αποχέτευση, οι οποίοι μπορούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να προσαρμοστούν ώστε άμεσα να αρχίσουν να παίρνουν κόσμο. Οπότε πάμε με αυτή τη λογική. Αν φεύγουν 500 άνθρωποι την ημέρα από την Ιδωμένη, καταλαβαίνετε ότι σε 15-20 μέρες θα έχει τελειώσει και αυτό το θέμα. Θεωρείτε δηλαδή ότι θα έχει φύγει ο κόσμος από την Ιδωμένη μέσα σε 15-20 μέρες? Ναι, υπάρχουν άλλα δύο πράγματα τα οποία έχουν σημασία. Το ένα είναι ότι σιγά σιγά ο κόσμος πείθεται ότι δεν υπάρχει θέμα ανοίγματος συνόρων. Και το δεύτερο είναι ότι ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει και πείθεται ότι η διαδικασία
του ασύλου και η διαδικασία με την κατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν περνάνε από άτυπους καταβλισμούς παρά μόνο από τις δομές φιλοξενίας. Να παραμείνουμε στην Ιδωμένη. Πολύς λόγος έγινε, κύριε Κυρίτση, για κάποιους, και να μην τα τσουβαλιάζουμε, και μακριά από εμάς βεβαίως τέτοιο τσουβάλιασμα, που δηλώνουν αλληλέγγυοι μέσα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Κάποιες ΜΚΟ άρχισαν από χθες να γίνονται και κάποιες έρευνες. Ναι. Και προσαγωγές για εξακριβούς στοιχείων. Ναι. Δεν άρχισαν από χθες. Η αλήθεια είναι ότι, όπως ξέρετε κι εσείς, όπως ξέρω κι εγώ από αυτή τη δουλειά, το ενδιαφέρον των μέσων επικεντρώνεται όταν υπάρχει μεγάλη είδηση. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που υπήρχε κάποιο είδους πληροφορία ή υπήρχαν κάποια επεισόδια, η αστυνομία σε αυτούς τους συγκεκριμένους χώρους που ήταν και χτες έκανε ελέγχους στοιχείων, κάποιες προσαγωγές κτλ. Αυτό έγινε και χτες, γίνεται κάθε τόσο, διότι η αντίληψη είναι ότι το ελληνικό κράτος έχει την ευθύνη για την ασφάλεια όλων των ανθρώπων που βρίσκονται στην επικράτειά του. Νομίζουμε ότι και οι αλληλέγγυοι το καταλαβαίνουν αυτό, δεν είναι της αντίληψης, δεν υπάρχει κράτος, ας πούμε, και θα έχουν και αυτή την προθυμία να βοηθήσουν σε μια λογική καταγραφής του ποιος κάνει αυτό, τι. Αυτό, θα κάνετε μια καταγραφή στην Ιδωμένη. Αυτό το πράγμα, σας λέω, γίνεται, δεν ξέρω πόσο συστηματικά γίνεται, αλλά κάθε φορά που υπάρχει η ένδειξη ή η πληροφορία ότι υπάρχει κίνδυνος να έχουμε καταστάσεις οι οποίες μπορούν να αποβούν επικίνδυνες για τους πρόσφυγες, η αστυνομική παρουσία εντείνεται. Άλλες φορές αυτό έχει έναν πιο διακριτικό χαρακτήρα, ανάλογα με το τι θέλουν να επιτύχουν κάθε φορά. Άλλες φορές έχει έναν πιο εμφανή χαρακτήρα, πάλι ανάλογα με το μήνυμα το οποίο πρέπει να δοθεί. Κύριε Κυρίτση, δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα μητρό, ας το χαρακτηρίσω έτσι, να είναι γραμμένες όλες αυτές οι ΜΚΟ, να ξέρουμε ποιος είναι, ποιος δεν είναι, πού κυκλοφορεί, τι κάνει. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις του εξωτερικού, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, κάνουν αίτηση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι. Και από το Υπουργείο Εξωτερικών, εφόσον αφορούν την προσφυγική κρίση, παραπέμπονται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και πάλι ανάλογα με το ιδιαίτερο αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιούνται σε άλλα υπουργεία. Δεν υπάρχει η εικόνα της απουσίας κράτους, νομίζω ότι είναι μια εικόνα η οποία προβάλλεται από κάποιους κύκλους. Όλοι ενταγμένοι σε ΜΚΟ. Δηλαδή, χθες οι έλεγχοι που γίνανε σε αυτά τα 16 άτομα δεν ήταν κανένας από τους 16 σε μια ΜΚΟ. Τους βγάζω το καπέλο, διότι η ΜΚΟ κιόλας σε μεγάλο βαθμό να πάρουν και χρήματα. Αποζημιώνουν κιόλας το προσωπικό τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε και το κάνουν αυτό από το υστέρημά τους. Δεν θεωρείτε όμως ότι μπορεί κάποιος να κάνει μέχρι και προβοκάτσια σε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή είναι ένας ευαίσθητος χώρος. Είμαστε στα σύνορα, κύριε Κυρίτση. Βεβαίως και γι' αυτό γίνονται. Κάποιοι στη Γεργελή μπαίνουν, βγαίνουν στα σύνορά μας, μπαίνουν μέσα εκεί, κυκλοφορούν φυλάδια στα αραβικά. Ναι. Πάμε, θα ανοίξουν τα σύνορα, πάμε να κάνουμε ντου να μπούμε μέσα. Ναι, τώρα βάλαμε 4-5 θέματα μαζεμένα. Το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, το ένα έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο διαδίδονται αυτές οι πληροφορίες. Η εμπειρία από πληθυσμούς οι οποίοι βρίσκονται σε μετακίνηση και σε κατάσταση πίεσης είναι ότι επηρεάζονται πάρα πολύ από προπαγάνδα η οποία γίνεται στη γλώσσα τους μέσω των κοινωνικών δικτύων και λιγότερο από την παρουσία ανθρώπων άλλης εθνικότητας που μιλούν άλλες γλώσσες. Οπωσδήποτε υπάρχει και ο κίνδυνος της προβοκάτσιας και γι' αυτό το πράγμα υπάρχει μια σχετική επαγρύπνηση. Σας αφήσω. Να πούμε και δύο λόγια για το ελληνικό. Ναι. Πρώτα απ' όλα, επειδή άκουσα διάφορα πράγματα, κυρίως από ένα κομμάτι των ΜΜΕ που έχει από την αρχή μια αντιπροσφυγική στάση, δεν ξέρω αν αυτή η αντιπροσφυγική στάση έχει να κάνει με κάποια αντιπολιτευτική διάθεση ή αν είναι ιδεολογικό τους. Προσπαθούν κάθε φορά, δηλαδή βλέπουν ότι τα πράγματα πάνε καλά στον Πειραιά, ξέχασαν τον Πειραιά, τώρα έχουν στραφεί στο ελληνικό. Άρα, το ελληνικό δεν είναι ούτε Πειραιάς ούτε Ιδωμένη. Το ελληνικό είναι μια τυπική δομή φιλοξενίας, η οποία έχει προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με το ότι έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος εκεί και επικεντρώνονται αυτά τα προβλήματα κυρίως στο παλαιό κτίριο αφήξεων, το οποίο πρέπει να ενισχυθεί στο ζήτημα της υγιεινής καθαριότητας, αλλά
κατά προτεραιότητα αμέσως μετά τον Πειραιά, που είπαμε ότι ο Πειραιάς είναι θέμα λίγων ημερών να αδειάσει, θα αρχίσουμε να μεταφέρουμε κόσμο από το ελληνικό. Θα Άρα λοιπόν και το ελληνικό θα αδειάσει. Θα αδειάσει και το ελληνικό, κύριε Κυρίτση. Σε κάθε περίπτωση θα αποσυμφορηθεί, γιατί αυτή τη στιγμή όντως είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Με ποιο ρυθμό θα αδειάσει τελείως δεν είμαι σε θέση να σας το πω ακόμα. Πάντως στόχος είναι να μην. Εσείς λέτε ότι η πρώτη δουλειά ήταν να τους βάλουμε σε μια σκηνή. Η δεύτερη δουλειά είναι να τους πάμε σε ένα στεγασμένο χώρο. Άρα λοιπόν βρέθηκε το ελληνικό. Mm-hmm. Και η τρίτη είναι όταν θα είμαστε έτοιμοι να έχουμε ιδανικές, τέλος πάντων, πιο ανθρώπινες δομπές, όπως είναι ο Σκαραμαγκάς, να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και... το ελληνικό είναι να καλυτερεύσουν οι συνθήκες ή να μην υπάρχει καθόλου. Κοιτάξτε, ο γενικός σχεδιασμός, επειδή δυστυχώς πλέον το ελληνικό δεν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, στο πλαίσιο της συμφωνίας υπήρξε υποχρέωση να απολυθεί, κάποια στιγμή θα πρέπει να αδειάσει τελείως. Σε αυτή τη φάση, σας λέω, επικεντρώνεται η προσπάθεια στο παλαιό κτίριο αφήξεων, που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο αλλά επειδή αναφέρατε τα 1, 2, 3 πράγματα, να πω και εγώ το τέταρτο. Είναι πάρα πολύ βασικό να ξεκινήσει και η μετεγκατάσταση ανθρώπων από τις δομές φιλοξενίας στις ευρωπαϊκές χώρες στη βάση των. Είχαμε χθες στοιχεία, μόλις 208. Δεν έχω πρόχειρο τον αριθμό αυτή τη στιγμή. Τα στοιχεία λένε 208 από τους 6.000 που ήταν ο στόχος μετεγκαταστάθηκαν από Ελλάδα και Ιταλία από τις 16 Μαρτίου έως τις 11 Απριλίου. Νομίζω ότι είναι ακριβές αυτό που λέτε. Και ένα τελευταίο να πω, επειδή άκουγα προηγουμένως κιόλας κάποιους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, οι οποίοι προφανώς έχουν παντελή άγνοια του θέματος και αντιμετωπίζουν τα ζητήματα με έναν πολύ φθηνό λαϊκισμό. Στην Ιταλία το τελευταίο διήμερο πάνω από 4.000 άτομα, κοντά 5.000 άτομα, προσπαθούσα να βρω στους καταλόγους της Ιταλικής κυβέρνησης υπουργού που να ξεκινάει το όνομά της από τα ΣΥΑ. Δεν βρήκα κανέναν. Μάλιστα. Θέλετε να πείτε λοιπόν ότι θέλω είναι προβλήματα τα οποία είναι ανέτοιμα να αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Όχι, θέλω να πω ότι, εκεί, από έναν άνθρωπο, ότι όπου εντείνονται οι πολεμικές επιχειρήσεις, όπως συμβαίνει αυτή την περίοδο στη Λιβύη, εντείνονται και οι προσφυγικές ροές. Χρόνια τώρα. Ξέρετε όμως ποιος είναι ο αντίλογος. Ότι μόλις αρχίσατε να κάνετε τέτοιου είδους συμφωνίες με τους Ευρωπαίους, να έρχεται η Frontex, να δυσκολεύονται τα πράγματα, σας λέω ότι τα επιχειρήματα αυτών που θέλουν να σας κάνουν κριτική. Mm-hmm. Να λοιπόν που σταματήσανε να έρχονται στα ελληνικά νησιά και άρχισαν να πηγαίνουν πάλι από την Ιταλία. Ναι. Αυτό είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιούν. Ναι, η συμφωνία ε. Ότι μόλις σοβαρεύτηκε αυτή η κυβέρνηση και πήραμε κάποια μέτρα και ήρθε και η Frontex και ήρθαν και κάποιοι άνθρωποι και φυλαχτήκαν περισσότερο τα σύνορα, δίνεται το σήμα ότι εδώ φυλάσσονται καλύτερα. Άρα λοιπόν πηγαίνετε από την Ιταλία. Ναι, αυτή θα έλεγα ότι είναι πάλι μια ανάγνωση η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τους δύο βασικούς πόλους του προβλήματος. Λαμπεντούζα έγινε πριν χρόνια, δεν είναι νέος δρόμος. Οι δύο βασικοί πόλοι του προσφυγικού ζητήματος είναι εκεί που γίνεται ο πόλεμος, άρα πρέπει να ρίχνουν και καμιά ματιά να βλέπουν ποια είναι η κατάσταση στο. Και είναι τα αίτια. Όχι, και στις χώρες που γίνεται κάθε φορά ο πόλεμος, πώς πάνε τα πράγματα, και πρέπει να ρίχνουν και καμιά ματιά να δουν τι γίνεται στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η συμφωνία ΕΕ Τουρκίας έχει το περίεργο χαρακτηριστικό και άλλα βλέπουμε προς το παρόν να λειτουργεί, ότι έχει ως στόχο και προϋπόθεση ταυτόχρονα τον περιορισμό των ορών από απέναντι. Άρα δεν ήταν το θέμα μόλις σοβαρεύτηκε η Ελλάδα, διότι δεν πηγαίνει η Ελλάδα στα παράλια της Τουρκίας με βαρκάκια να φέρνει τους ανθρώπους. Αν το πιστεύει αυτό η αντιπολίτευση, τόσο καταλαβαίνω την απόγω. Κύριε Κυρίτση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην ΕΡΤ, Μυτιλίνη.